Ο κύριος Περάκης, ως γνωστόν, είναι από τους αμύντορες και βλαβικούς θειασότες του διεθνούς δικαίου. Καλημέρα, κύριε Περάκη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Κύριε Περάκη, θα ξεκινήσω με κάτι που τους τελευταίους μήνες, που δεν είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε, είναι, θα έλεγα, στα χείλη των περισσότερων ακροατών, γιατί εδώ η επικοινωνία είναι διαδραστική. Με τέτοια παγκόσμια αβεβαιότητα, από τη μία άκρη του πλανήτη ως την άλλη, βορρά, νότο, δύση, ανατολή, με τέτοιες πολεμικές ή προετοιμασίες πολεμικών συγκρούσεων, τι να σου κάνει, μου λένε πολλοί, το διεθνές δίκαιο? Και δεν φωνάζει τον κύριο Περάκη να μας πει τι θα κάνει στον Α και το Β που απειλεί? Θα το εξτοξεύσεις τόνους διεθνούς δικαίου και... Ναι, αυτό είναι ένα κλασικό, είναι μια κλασική διερώτηση που έχουμε. Δεν προκύπτει μόνο επειδή παρουσιάζεται στην παρούσα συγκυρία αυτή η ασυμμετρία πολιτικών διαθέσεων και δράσεων στο διεθνές πεδίο. Είναι γιατί θα έλεγε κανείς ότι δοκιμάζεται συνολικά και το παγκόσμιο διεθνές σύστημα, τα Ηνωμένα Έθνη εννοώ, που εκφράζουν την παγκόσμια κοινότητα, γιατί εκεί γίνονται όλες και παίρνονται οι αποφάσεις σημαντικές, Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά και Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και οι περιφερειακές οργανώσεις, όπως ας πούμε η μετέρα Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται επίσης σε μια μετάβαση και περιμένουμε να δούμε πού θα πάμε. Γιατί λοιπόν η αιμονή, που δεν είναι απλώς ένα ζήτημα αιμονής, στη θεσμική διάσταση που έχει η παγκόσμια κοινότητα, είτε η περιφερειακή συνεργασία, και στο δίκαιο. Διότι είναι ένα από τα στοιχεία, μία από τις μεταβλητές που δεν μπορούν να αλλάξουν λόγω τη συμπεριφορά των βασικών δρόντων. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε μια συζήτηση σήμερα εάν η επίθεση που έκανε η Χαμάς στο Ισραήλ και προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ και τον πόλεμο που έχουμε έκτοτε, συνιστά μια επίθεση κατά το διεθνές δίκαιο, εάν έχουμε νόμιμη άμυνα την οποία μπορεί να επικαλεστεί βάσιμα το Ισραήλ. Τι σημαίνει αναγκαιότητα, τι σημαίνει αναλογικότητα στην αντίδραση, ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να κινήσεις διαδικασίας διευθέτησης μιας διαφοράς. Πώς θα φτάσουμε δηλαδή την επομένη που θα λήξουν οι εχθροπραξίες, γιατί θα λήξουν κάποια στιγμή οι εχθροπραξίες, είτε είναι στην Ουκρανία, είτε είναι στη Γάζα, όπου της γης. Και βρισκόμαστε λοιπόν, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται μπροστά στο τι είναι το θεσμικό πλαίσιο και ποιο είναι το δίκαιο το οποίο εφαρμόζει αυτά τα πράγματα. Η αιμονή στο δίκαιο σημαίνει ότι μπορεί να έχει κατοχή 50 χρόνια πια στην Κύπρο, στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφια από το 1967, θυμίζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μετάσταση της κυριαρχίας. Δηλαδή η κυριαρχία δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ η Τουρκία κυριαρχία στο νησί. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πράγματα τα οποία προϋποθέτει το διεθνές δίκαιο και κυρίως την συνένεση του κράτους. Γιατί αυτό? Γιατί βασικές αξίες και αρχές, κύριε Σαχίνη, του χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το σύστημα αξιών το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από το 1945 και μετά και διέπει τις σχέσεις μέχρι σήμερα όλων των κρατών μελών, 193 στον ΟΗΕ, αλλά και όλων των διεθνών δρόντων, λέει μερικά βασικά πράγματα. Λέει δηλαδή ότι υπάρχει αναπαλωτρίωτο στο θέμα της κυριαρχίας. Απαγορεύεται η προσφυγή στη χρήση βίας. Η επίλυση της διεθνούς διαφοράς είναι μια και νομική υποχρέωση που έχουμε. Εκεί λοιπόν πηγαίνει το γεγονός ότι πέρα από τις ασκήσεις μνήμης ή τις διερωτήσεις που έχουμε και τις προσεγγίσεις που κάνουμε σε μια σύνθετη πραγματικά κατάσταση καινοφανή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αυτό το οποίο παραμένει αμετακίνητο, αμετάβλητο, είναι οι βασικές αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου.
Επομένως, χωρίς να υπερβάλλει κανείς, χωρίς να θεωρεί δηλαδή ότι είναι, είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση, είναι μια βασική συνιστόσα της πολιτικής η οποία ασκείται από τα κράτη, από όλους και τους διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται αυτό που λέμε η διεθνής νομιμότητα, να προχωράμε σε εγκαθίδρυση ειρήνης, να υπάρχει δικαιοσύνη κλπ. Επομένως, το δεύτερο στοιχείο που έχει σημασία για μένα είναι πώς αξιοποιείς αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή αυτές που σου δίνει το διεθνές δίκαιο, έστω και σε συνθήκες οι οποίες είναι, είναι δύσκολες. Δίνω ένα παράδειγμα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, λόγω βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών ή λόγω βέτο της Ρωσίας, σε άλλη περίπτωση για θέματα Ουκρανίας, δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση προκειμένου να υιοθετηθεί μια καινούργια πράξη η οποία θα προβλέπει κάποια πράγματα εξελίξεις στην περιοχή της Γάζας. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει άλλη δυνατότητα? Απαντώ ναι. Ποια είναι αυτή? Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση. Ένα έκτακτο, ένα κατεξαίρεση μέτρο, σπανίως το θυμόμαστε, αλλά όταν το θυμόμαστε είναι αποτελεσματικό. Τι έγινε, κύριε Σαχίνη? Ποια ήταν η πρώτη απόφαση που βγήκε που επέτρεψε να υπάρξει μια ολιγοήμερη εκεχηρία, να γίνουν ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων στις φυλακές, να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια? Ήταν μια λοιπόν ένα bypass το οποίο έγινε, και αντί να πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο έχει αυτή τη δυνατότητα, πήγαμε εκεί. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Σαχίνη? Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κουρασμένος, απογοητευμένος, μελαγχολικός, ο κύριος Γκουτέρες, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την αδυναμία να επιβάλλει μια ανθρωπιστική τάξη, σκέφτηκε να επικαλεστεί μια δυνατότητα που είχε ο χάρτης του Οργανισμού ΟΗΕ, να πάει λοιπόν στην Γενική Συνέλευση. Όπερ και γένετο. Mm-hmm. Άρα, χωρίς να υπερβάλλει κανείς για τις δυνατότητες των τόμων του διεθνούς δικαίου, έτσι, των κανόνων και των αρχών και των αξιών του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς δικαιοταξίας, θα πρέπει να βάλουμε μέσα στο σκεπτικό μας, στην πολιτική μας, θα πρέπει να βάλουμε αυτό το στοιχείο. Και τώρα, κύριε Σαχίνη, που γίναμε και μέλος από το χρόνο, από τον Ιανουάριο, του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα πρέπει να καταλάβουμε, ναι, ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορούμε να το βλέπουμε μόνο à la carte, δεν μπορούμε να το βλέπουμε μόνο όποτε το θυμόμαστε ή όποτε μας συμφέρει, αλλά συνολικά. Και εκεί είναι ήταν πάντοτε η δική μου αγωνία, αν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο προβάλλεις, επικαλείσαι, προωθείς, ασκείς, εφαρμόζεις το διεθνές δίκαιο, αξιοποιώντας τα πάντα. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν το έχουμε κάνει. Και επειδή μιλήσατε για την εκδήλωση χτες. Μισό λεπτό. Μάλιστα, θα έρθω στο Κυπριακό, αλλά μισό λεπτό. Άρα λέτε, βεβαίως και είναι μια καλή στιγμή για την ελληνική διπλωματία το να είναι μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά τα δύσκολα... Μεγάλη πρόκληση. Μάλιστα, μεγάλη πρόκληση. Λέτε, τα δύσκολα είναι τώρα, είναι μπροστά μας. Αν δεν έχει στρατηγική και κυρίως... όχι αλακάρτ διεθνές δίκαιο. Και εδώ έρχεται αυτό που είπατε. Η Κύπρος δεν είναι μια κλασική περίπτωση, διότι το να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μάλιστα, για την Ουκρανία, για την Κύπρο. Μα για την Κύπρο θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το Κυπριακό ως διεθνές θέμα, διεθνές ζήτημα. Να θυμηθούμε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια η ελληνική πλευρά ή η κυπριακή πλευρά εγείρουν, πέρα από μια ρητορική, με συγκεκριμένες ενέργειες αυτές τις διαστάσεις και όχι με συζητήσεις οι οποίες αφορούν απλώς και μόνο ζητήματα τι θα γίνει αν θα πάμε σε ένα ομοσπονδιακό σχήμα το οποίο θα έχει το Α ή το Β. Και επίσης, στρατηγική για μένα, κύριε Σαχίνη, σε σχέση με το Κυπριακό, σημαίνει ότι παράλληλα με τις κινήσεις που γίνονται όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς αυτής η οποία υπάρχει, έτσι, και έχεις την Κυπριακή Δημοκρατία και έχεις την Τουρκία που έχεις βάλει και κατέχει, υπάρχουν τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις.
και τα θέματα είναι η ευθύνη που υπάρχει, η ποινική ευθύνη από την άλλη πλευρά, το θέμα των περιουσιών, το θέμα του βαρσιού. Τα ζητήματα αυτά δεν περιμένουν. Επομένως, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Ούτε φτάνει, κύριε Σαχίνη μου, το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε 4 διακρατικές προσφυγές, η Ελλάδα δεν έκανε απολύτως τίποτα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα. Για το θέμα των αγνοωμένων, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο έχει πληγώσει μέσα στο τραύμα της Κυπριακής τραγωδίας, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ένα ρήγμα που αφορά πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι. Πρέπει να αξιοποιήσεις όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχεις, προκειμένου να δώσεις απαντήσεις στην αλήθεια. Το δικαίωμα στην αλήθεια χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Άρα δηλαδή, πώς αξιοποιείς τους διεθνείς θεσμούς? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να βάλει κυρώσεις. Ζητήθηκαν, υιοθετήθηκαν? Όχι. Διευθετήθηκαν πράγματα σε επίπεδο και Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών να γίνουν πράξη, δηλαδή αυτά τα οποία λέγαμε για τα βαρόσια, παραδείγματος χάρη. Άρα δεν σταματάμε στο γεγονός ότι έχουμε μια υιοθέτηση μιας πράξης, μιας απόφασης, η οποία λέει ή αποτυπώνει την νομική κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά έχεις μια διαρκή πορεία, ρεαλιστικά, όχι, και δεν το λέω αυτό ιδεαλιστικά, διότι μπορεί να ακούγεται πολλές φορές ότι ναι, αυτή η αναζήτηση είναι αδύνατη, είναι ουτοπική. Για μένα είναι μονόδρομος, έστω και αν υπάρχουν όρια. Αυτό που γίνεται, παραδείγματος χάρη σήμερα, στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο, όπου έχεις ένα νομικό πόλεμο, πρωτοφανή, μπορεί να συνηθίζουν ορισμένες χώρες να μεταφέρουν από το πεδίο των εχθροπραξιών και στο νομικό πεδίο διεθνείς διαφορές. Το είδαμε αυτό με την Ουκρανία, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία κλπ. Η Κύπρος το έκανε πρώτη σε σχέση με την εισβολή και την κατοχή με την Τουρκία. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα με τη Γάζα δείχνει ακριβώς όταν συνεγείρεται η συνείδηση της ανθρωπότητας, γιατί έχεις παρεμβάσει, έχεις συζητήσεις για θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμα και έχουν οικουμενικό χαρακτήρα. Εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα εξετάσει το Διεθνές Δικαστήριο σε σχέση με τις επιπτώσεις μιας κατέχουσας δύναμης, μάλλον της πολιτικής μιας κατέχουσας δύναμης, το Ισραήλ εμπροκειμένο, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Και εδώ να σημειώσω ότι για τη διεθνή κοινότητα η Γάζα, η Δυτική Όχθη, η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι κατεχόμενα εδάφη, επίσημα και τυπικά, ανεξάρτητα το εάν το Ισραήλ το δέχεται ή όχι. Αυτή είναι η άποψη. Σε μια τέτοια συζήτηση δεν μπορείς να μην το λαμβάνεις υπόψη σου και να μην μετέχεις, κατά την ταπεινή μου άποψη. Είτε είσαι Κυπριακή Δημοκρατία, κατά μείζον αλόγου, διότι τα θέματα τα οποία έχεις, από τον επικισμό, από την βίαιη μεταφορά πληθυσμού, από την βίαιη εκδίωξη μεγάλου μέρους του κυπριακού ελληνισμού που μετακινήθηκε προς νότο, και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, έτσι, σε όλα αυτά το Διεθνές Δικαστήριο θα πάρει θέση. Βρεθήκαν εκεί στην ακροαματική διαδικασία, κύριε Σαχίνη, που έκανε ύστερα από ένα αίτημα γνωμοδότησης που ζήτησε από το δικαστήριο να μάθει ποιες είναι οι νομικές συνέπειες από τις πολιτικές και τις πράξεις του Ισραήλ στα κατεχόμενα. Βρέθηκαν 52 χώρες οι οποίες αγόρευσαν. Τον τρίτο του πλανήτη περίπου ήταν εκεί. Όλοι μεγάλοι και μικροί. Ακόμα και η Τουρκία, κύριε Σαχίνη, η οποία είναι κατέχουσα δύναμη στην Κύπρο, ήταν εκεί για να μιλήσει, να εκφράσει άποψη τι σημαίνει κατοχή και τι σημαίνει... Η Τουρκία, κύριε Περάκη μου, έχει στρατηγική. Και εσείς λέτε εδώ πράγματα από το πιο απλό, να το πω, από το πάρτι του real estate Άγγλων, Τούρκων, Ισραηλινών, Αυστραλών στα καταχόμενα,
που μια πολεοδομία, μια υπηρεσία πολεοδομία στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν βρέθηκε να κάνει μηνύ εισαγωγές, δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι αυτό που λέτε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σαν να μην μας αφορούν οι βίαιοι εκτοπισμοί που γίνονται στη Γάζα, ό,τι συνέβη στην Κύπρο, να το πω και απλά, ακόμη και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία αισθάνονταν ότι είναι το όλον της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας το πω πιο πονηρά, γιατί δεν προσφύγαν για την καταπίεση των Κυπρίων τουρκόφωνων που υφίστανται από τον τουρκικό στρατό κατοχής. Έχουν παραδείγματα και δημοσιογράφων που διώκονται με κίνδυνο της ζωής τους. Γιατί δεν τα φέραν στις Βρυξέλλες ως θέματα να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο? Γιατί δεν μιλάνε για εισβολή και κατοχή? Γιατί δεν λέμε ότι η χώρα μας τυπικά, θέλετε, είναι εγκυήτρια δύναμη? Ντρεπόμαστε να το πούμε αυτό? Εδώ βλέπεις την απουσία στρατηγικής και στην παραχώρηση όλων των πρωτοβουλειών σε κάποιους οι οποίοι απαραίτητα έχουν να διαχειριστούν και άλλα θέματα, ενώ δηλαδή η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς θεσμοί και οι προτεραιότητες, επομένως δεν είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητα, και η Κύπρος ιδιαίτερα είναι, ίσως είναι ένα θύμα σε εισαγωγικά της γενικότερης κατάστασης, η οποία δεν επιτρέπει, παρόλο που υπάρχει μια κινητικότητα την οποία τουλάχιστον οι τελευταίες μου επισκέψεις στο νησί, στην Κύπρο, δεν προκαλούν ιδιαίτερη αισιοδοξία για το τι μελγενέστε. Και να σας πω και κάτι το οποίο μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση και το οποίο δεν το συζητάμε ούτε στην Κύπρο αλλά ούτε και εδώ, κατά μείζωνα λόγο, ότι η ποιότητα, η αλλαγή συμπεριφοράς, η ποιοτική διαφορά που έχει αλλάξει στον τρόπο αντιμετώπισης από την κατέχουσα δύναμη, από την Τουρκία, του κατεχόμενου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Σαχίνη, δεν είναι μόνο οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι έχουν επικύσει πια εκεί, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς. Μιλάνε για 400, 500, 800. Είναι κάποιοι οι οποίοι τολμούν και μιλάνε ότι μπορεί να υπάρχει και 1 εκατομμύριο έπικοι. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία έχει πετύχει αυτή τη στιγμή κάτι εντυπωσιακό, ένα νεοαπικιακό μοντέλο, θα έλεγε κανείς. Έχει μπει μέσα στις δομές τις τουρκοκυπριακές, εισαγωγικά τις δομές αυτές, και τις στηρίζουν έπικοι. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο το άκουσα και με εντυπωσίαση. Το 17% στην αστυνομία στα κατεχόμενα αποτελείται από Τουρκοκύπριους. Οι υπόλοιποι είναι έπικοι. Ο επικισμός είναι, οι έπικοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μπει μέσα στα συνδικάτα, σιγά σιγά, στα κόμματα. Λίγες είναι πια οι φωνές στο δικό σας το χώρο της δημοσιογραφίας. Μία-δύο φωνές ακόμα, ένα μέσο το οποίο δεν ξέρω πόσα φύλλα βγάζει ακόμα, και υπάρχει μία μεταβολή πολύ σοβαρή. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αριθμητική, είναι η ισλαμοποίηση η οποία σταδιακά έγινε, η οποία κάνει έξω φρενό τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι δεν έχουν καμία τέτοια διάθεση να δούνε ένα ισχυρό Ισλάμ ακραίο σε μια Κυπριακή Δημοκρατία, ακόμα και οποιαδήποτε εξέλιξη να υπάρχει στα κατεχόμενα, γιατί δεν έχουν τέτοια νοοτροπία, δεν έχουν τέτοια συνείδηση οι μουσουλμάνοι Κύπριοι πολίτες εκεί. Και όλα αυτά στην εκπαίδευση, έχουν μπει στα σχολεία, κάνουν πράγματα τα οποία μεταβάλλουν, θα τολμούσα, είναι μια ιδιότυπη προσάρτηση. Δεν θα προσαρτήσουν ποτέ τυπικά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό δεν γίνεται νομικά, δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κάνουν, και αν το κάνουν δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι διαφορετικό, άλλης ποιότητας, και δυσχεραίνει τα πράγματα. Και εκεί είναι που χρειάζεται ακριβώς η στρατηγική για να αντιμετωπίσεις αυτές τις μεταβολές στο εσωτερικό. Αυτό που είπατε για το real estate, είναι δυνατόν να αλωνίζουν αλλοδαποί οι οποίοι να αγοράζουν περιουσίες και πάνω στις περιουσίες να χτίζουν και να οικοδομούν? Αφήστε για να πω, πάρω και το χώρο. Ξέρετε πόσα πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει, πανεπιστήμια συσσαγωγικά, έτσι, τα οποία μοιράζουν διπλώματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν
το Κυπριακό δεν είναι απλώς μια πυραμίδα, είναι ζητημάτων, είναι ασύλληπτες οι επιπτώσεις. Και όμως βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση την οποία κάνουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, από τα ανθρωπιστικά, ποια είναι η συμπεριφορά για τους εγκλωβισμένους, τι γίνεται με τους πρόσφυγες, τι γίνεται με τους έπικους, τους αγνοούμενους κτλ. Δεν είναι αυτό το οποίο... Να μην πάω στα πιο χοντρά, έτσι. Ότι δεχόμαστε να καθόμαστε στο τραπέζι ως δύο ισότιμοι εκπρόσωποι κοινοτήτων. Και η Κυπριακή Δημοκρατία, σας άκουγα, το λέγατε χθες πολύ παραστατικά, σε ποιο τραπέζι ακριβώς κάθεται ως κρατική υπόσταση, κρατική οντότητα υπάρχει? Όλοι μιλούν για την Κυπριακή Δημοκρατία και όταν έρχεται η ώρα του τραπεζιού κάθεται ο εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής και ο εκπρόσωπος τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κύριε Σαχίνη, είναι ο λόγος για τον οποίο προσωπικά με πιάνει μελαγχολία με τις εξελίξεις, γιατί εδώ τα πράγματα δεν πάνε όπως θα μπορούσαν ενδεχομένως, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει κανείς, για να πάρω και την έκφραση του αξέχαστου Ψαθά στο καταπληκτικό αυτό βιβλίο που κυκλοφόρησε, έγραψε ο Αχιλλέας Εμιλιανίδης, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να είναι κανείς χαμομυλάκιας, έτσι ονόμαζε ο Ψαθάς τους διπλωμάτες οι οποίοι κατανάλωναν αρκετό χαμομύλι για να έχουν μια κατευναστική περιοχή συμπεριφορά. Και επίσης γενικά το να μην ενοχλήσουμε τον παράγοντα, τον συμπαχικό παράγοντα. Αλλά υπάρχουν και τεράστια λάθη τα οποία έχουν γίνει και στην κυπριακή πλευρά. Δηλαδή υπάρχει απουσία διαθέσεως. Κύριε Σαχίνη, να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια, 3-4, βγήκε μια νομοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου με αφορμή την αποαπικιοποίηση στο πέλαγος, αρχιπέλαγος Τσάγκος, στον Ειρηνικό εκεί, στο Μαυρίκιο, και είπε ότι αυτό που είχαν κάνει οι Εγγλέζοι δεν ήταν σωστό, δηλαδή δεν είχε γίνει μια νόμιμη και ορθή αποαπικιοποίηση, διαδικασία αποαπικιοποίησης. Σε αυτή την υπόθεση η Κυπριακή Δημοκρατία είχε παρέμβει, είπε άποψη. Ρωτήστε με ποια είναι η συνέχεια. Έχουμε μια καταπληκτική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Πώς αξιοποιήθηκε αυτό? Πολιτικά. Έστω για να πεις ότι, ξέρετε, για να ξαναδούμε το θέμα των βάσεων, για να δούμε πώς έχει γίνει η μετάβαση της κυριαρχίας κτλ. Αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε με αφορμή τα 50 χρόνια την επέτειο, αγαπητέ μου Γιώργο, και πάλι, και δεν φτάνουν εκδηλώσεις σαν τη χθεσινό βραδινή, με μικρή προσέλευση όπως είπες και εσύ, να το πω και εγώ, χρειάζεται ένας πιο βαθύς αναστοχασμός, όχι μόνο ασκήσεις μνήμης και επαναξιολόγησης, αλλά δράσης. Δηλαδή τώρα είναι καιρός και του πράττει ενεργή. Και αυτό χρειάζεται να έχεις την διάθεση, την πεποίθηση ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία, όποια διαθέσιμα εργαλεία τα οποία έχουμε, άρα και το διεθνές δίκαιο μέσα, δίπλα στην πολιτική, προκειμένου όχι μόνο με το συναίσθημα και τη φόρτιση να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η παρουσία της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι μια συνολική πρόκληση, γιατί θα σταθούμε απέναντι στα οικουμενικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα μόνο ελληνικού ενδιαφέροντος, και θα καταλάβουμε ίσως, κύριε Σαχίνη μου, ότι είναι εθνικό συμφέρον πολλές φορές και αυτό που φαίνεται ότι είναι διεθνές συμφέρον. Γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν έχουν ένα χαρακτήρα απλώς εθνικό, αλλά έχουν ένα οικουμενικό χαρακτήρα και αφορούν την ανθρωπότητα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας θέσω 3 ερωτήματα. Και όσο μπορείτε πιο σύντομα, για να μην βγούμε και εκτός χρόνου και να μην σας ταλαιπωρώ. Το πρώτο μου το λέει εδώ πολλοί κόσμος. Πείτε, λέει, στον κύριο Περάκη, γιατί η συμπεριφορά της ΟΥΝΦΙΚΙΠ δεν είναι περίεργη? Δηλαδή, στη νεκρή ζώνη, τη λεγόμενη, αν μπει ένας βοσκός από την ελεύθερη Κύπρο,
ή ένας αγρότης, γίνεται το έλα να δεις, συναγερμός, τζιπ. Τώρα εδώ τους φτιάξαν και σκηνές για να περιμένουν τους πρόσφυγες που περνάγαν από τα κατεχόμενα. Δεν σας λέει ναι, κάτι απαντώ, λέει αυτό. Απαντώ μονολεκτικά, ναι. Πολλές φορές η γεωφυσή δεν κινείται με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε και έπρεπε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να αφήνει τέτοιου είδους επεισόδια χωρίς αντίδραση. Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημα, και είναι στα χείλη πολλών, και είναι και απορία. Σε αυτό το κλίμα η Ελλάδα δίνει διαπιστευτήρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή κοινότητα ενός κράτους που έχει κάνει εισβολή και κατοχή και διαρκή κατοχή, στηρίζοντας και κοινή υποψηφιότητα στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία και την Ειρήνη, την Τουρκία, και μάλιστα στο πρόσωπο, πιανού παρακαλώ, του κυρίου Σινιρίογλου, ο οποίος έχει απαντήσει βήμα-βήμα και για το τουρκολιβικό και για τη γαλάζια πατρίδα και για τις συντεταγμένες και για την αποστρατικοποίηση. Τη δουλειά του έκανε ο άνθρωπος από πλευράς Τουρκίας. Ναι. Ήταν ο πρέσβης ο οποίος έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη τις περίφημες επιστολές, οι οποίες πραγματικά είναι η νομιμοφανής, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, επιχειρηματολογία της Τουρκίας αναθεώρησης των πάντων. Γιατί λοιπόν ο σύμμαχος, ο διεθνής παράγοντας, να βρέξει τη δική του ουρά στην υπόθεση και των ελληνοτουρκικών και του κυπριακού, όταν εσύ δίνεις τέτοιο πιστοποιητικό, θα σας πει κάποιος. Το λέω με την απλή γλώσσα που λέει ο λαός. Εμείς ξεπλένουμε την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι μια πολιτική επιλογή που κάνει η κυβέρνηση. Εντάξει κύριε Παράκη, το κρατώ μέχρι εκεί. Το τρίτο ερώτημα. Με τα μηδιάματος, το οποίο δεν βλέπουν οι ακροατές. Εντάξει, το καταλάβαμε. Μετά τη διάσκεψη των Αθηνών υπάρχει ένα κλίμα. Κάποιοι λένε δείτε τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι η άβλυνση της όξυνσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αν εννοούμε τους εθέρες, ως ένα βαθμό να το καταλάβουμε. Στα υπόλοιπα βλέπετε να έχει μετακυλήσει τη στρατηγική βάθους η Τουρκία? Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν είναι τα θαλάσσια πάρκα. Λέμε πολλές φορές για την κόντρα κεμαλιστών με Ερντογάν. Βγήκαν χέρι-χέρι ο Ερντογάν και ο νέος ηγέτης των κεμαλιστών να μας πούν ότι στα 50 χρόνια θα πάνε στην κατεχόμενη Λευκοσία να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση των αδελφών Τουρκοκυπρίων. Βάζουν το μάθημα της γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία τους, δηλαδή φτιάχνουν τις επόμενες γενιές. Αυτά είναι βήματα εξομάλυνσης? Για μένα όχι. Για μένα όχι. Και δεν είναι, αφίστανται ακόμα και από το... η συζήτηση τώρα για την περίφημη διακήρυξη της Αθήνας και το γράμμα και το πνεύμα και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, ο καθένας, η κάθε πλευρά εννοώ, το ερμηνεύει όπως θέλει κάθε φορά που θέλει να πει κάτι. Δεν είναι βήματα που δείχνουν ότι η Τουρκία έχει κάνει, δεν θα έλεγα ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πλάγια. Ούτε αυτό. Αντιθέτως, νομίζω ότι την ατζέντα την οποία έχει υιοθετήσει, γιατί αυτή είναι η στρατηγική της, την προχωράει κανονικότατα. Εφόλης της ύλης. Και η συζήτηση για το εάν μπορεί να ανοίξουμε τη Χάλκη ή να κάνουμε μια συνεργασία στα Ηνωμένα Έθνη, να ψηφίσετε εσείς στην Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας και εμείς αύριο την Τουρκία για το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί είναι μια άλλη συμφωνία που έχει γίνει και αυτή. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό λοιπόν είναι, δεν αναιρεί την τουρκική στρατηγική, τον τουρκικό βηματισμό. Και γι' αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το κλίμα, το κυπριακό δεν αποτελεί πια ούτε εθνική προτεραιότητα, όπως ήταν κάποτε, όπως λέει ο Ψαθάς στο βιβλίο του, όπως έλεγε ο καθηγητής Θενεκίδης, το υπάρχει ένα πρόβλημα εθνικό της Ελλάδος, είναι το κυπριακό. Αυτά όλα ανήκουν στο παρελθόν. Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν 50 χρόνια από την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, 50 χρόνια από την αποκατάσταση της πολιτικής τάξης στην Ελλάδα, και επειδή και χθες το ακούγατε, ξέρετε το ανάθεμα και της ελληνικής πλευράς, θα το πω λαϊκά, στον παπά, είναι εύκολο. Γιατί έτσι σβήνεις με γομολάστιχα αυτά που έκανες ρίχνοντας τον παπά και δημιουργώντας, θα τα πω έτσι λαϊκά,
το πρόσχημα στην Τουρκία. Και λησμονώντας τι έχει κάνει από το 50, όταν οι Κύπροι κάναν αντιαπικιακό αγώνα, σε τι αλυσβερίσια έχεις μπει, να το πω και τουρκικά, Ζυρίχες, Λονδίνο, και τι ρόλο έχουν παίξει και Έλληνες πολιτικοί, και θετικό και αρνητικό. Παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, η Τουρκία έχει μια στρατηγική βάθους, και σε αυτό το βάθος συμπεριλαμβάνει και την Κύπρο. Χθες ακούσαμε κάτι ωραίο, ότι αυτή τη στρατηγική βάθους στο θαλάσσιο χώρο τον έχει και το Ισραήλ. Άξονας Κύπρος, Κρήτη, ξέρει το βάθος. Η ελληνική και η κυπριακή πλευρά, η Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν επίγνωση του στρατηγικού βάθους και το τι σημαίνουν όλα αυτά, ή είμαστε απλά με το θυμικό, μας χτύπησαν το ένα μάγουλο, αν δεν στρέψουμε το άλλο, τουλάχιστον να μην ξανασηκωθεί το χέρι? Έχω την εντύπωση ότι έχουν επίγνωση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελικώς δεν επιλέγουν όμως να αξιοποιήσουν αυτό το στρατηγικό βάθος. Επομένως, οι κινήσεις τους, είτε σε σχέση με συμμαχικές χώρες ή τρίτες χώρες με τις οποίες υπογράφονται συμφωνίες κλπ. Ενώ από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία κλπ. Έτσι, το που έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα στο Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το πρόβλημα της γενικότερης συνεννόησης ανάμεσα στην Αθήνα και την Λευκοσία. Δείτε, κατά την άποψή μου, αυτή η αντίληψη η οποία εκφράστηκε από τα παλιότερα, ότι η Αθήνα ακολουθεί, η Λευκοσία αποφασίζει και η Αθήνα ακολουθεί, το λέω πολύ ταπεινά, δεν θεωρώ ότι, για πάρα πολλούς λόγους, ότι είναι μια ορθή στάση. Με την έννοια την εξής, ότι όπως είπε και πρόσφατα και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Κόμπος, σε μια συνέντευξή του που έδωσε σε μια εφημερίδα που διάβασα, έλεγε ότι μπορεί να έχουμε διαφορές, διαφωνίες. Και σας διαβεβαιώ ότι έχουμε. Σε πάρα πολλά πράγματα η εκτίμηση μπορεί να είναι διαφορετική. Επομένως, να αποφασίσει η κυρίαρχη κυβέρνηση ενός κυρίαρχου κράτους, γιατί δεν πάβουμε να είμαστε, ανεξάρτητα αν είμαστε αδελφοί λαοί, Έλληνες είναι και εκεί, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα τρίτο κράτος. Είναι ένα άλλο κράτος. Επομένως, η αντίληψη αυτή, η οποία έφερε πολλές φορές να μην υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση των κινήσεων, να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οι παρεξηγήσεις εντάθηκαν από το γεγονός ότι έγινε το πραξικόπημα, έγινε η ανατροπή, έγινε αυτό το οποίο πλήγωσε βαθύτατα, το οποίο δεν το έκανε η Ελλάδα. Και πρέπει να το προσέχουμε αυτό. Δεν μπορεί να παίρνει το άγχος, δεν πάει στην Ελλάδα. Το γεγονός δηλαδή ότι κάποιοι άφρονες, όπως τους λέμε, αξιωματικοί προδότες, οτιδήποτε, έκαναν αυτό το οποίο έκαναν και ακολούθησαν τα γεγονότα της εισβολής και τα λοιπά. Λοιπόν, η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να έχουν μια συνεννόηση. Και είναι φανερό αυτό, ότι παρόλες τις επικοινωνίες, παρόλες τις επαφές οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες είναι σταθερές, παρά τα αυτά, σε μείζωνα θέματα, δεν έχουμε, έτσι, μια βαθιά πεποίθηση ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένας κοινός βηματισμός. Ενώ δηλαδή λέμε ακόμα σε έναν αφηρημένο λόγο, χωρίς να ξέρουμε τι είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Έχει κανείς καθίσει, όλοι μερικοί μπορεί να το κάνει, να συζητήσουν σοβαρά, να δουν τις συνέπειες αυτού του πράγματος, τι σημαίνει. Αλλά αυτά απαιτούν, είπαμε, μια στρατηγική. Μέσα από τη στρατηγική μπαίνουν και αυτά τα τελευταία ερωτήματα τα οποία θέσατε. Μάλιστα. Και τα οποία δείχνουν γιατί είναι ανάγκη σοβαρά μέχρι το τέλος της χρονιάς, που θα έχουμε πολλές επαιτειακές εκδηλώσεις και εδώ και στην Κύπρο, χρειάζεται όχι απλώς, όπως είπα, ασκήσεις μνήμης, αλλά και ασκήσεις, και όχι προσομοίωση, ασκήσεις ετοιμότητας και δράσης. Και χρειάζεται, γιατί καλά το είπατε, και ψυχολογικά, συναισθηματικά, η εικόνα, η φέρουσα αντίληψη στο λαό στην Κύπρο, στο λαό στην Ελλάδα,
φτάνει και στα όρια πολλές φορές καχυποψίας ακόμη και απέναντι στα συστήματα. Χρειάζεται και η αλήθεια και η κάθαρση. Έχετε δίκιο. Οι φάκελοι, ο φάκελος της Κύπρου. Ένα. Δύο. Φυσικά, οι αλήθειες. Χωρίς κάθαρση, η αρχαία τραγωδία είχε την κάθαρση. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι δυνατόν όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί να μην έχει κάποια στιγμή, η αλήθεια να μην αποκαλυφθεί. Και επομένως να επέλθει η κάθαρση, η οποία πρέπει, η τιμωρία, όπου αυτή επιβάλλεται. Θέλω να κλείσετε με αυτό που είπατε χθες, το παράδειγμα της Χανιώτισσας. Επίμονης Χανιώτισσας, γιατί η αλήθεια περιλαμβάνει και τις δικές μας ολέθριες πράξεις διαχρονικά. Δεν είναι μόνο η άλλη πλευρά. Θέλω να την πείτε αυτή την υπόθεση της Χανιώτισσας. Γιατί αφορά και την υπόθεση της επιχείρησης Νίκη. Ναι, να θυμίσω ότι η επιχείρηση Νίκη είναι όταν η πρώτη μοίρα αλεξιδοτιστών καταδρομέων μας στάθηκε στην μεταξύ 21 και 22 Ιουλίου του 1974 να ενισχύσει τις δυνάμεις στο νησί με ένα τραγικό αποτέλεσμα το οποίο η ιστορία κάποια στιγμή θα δείξει εάν πράγματι είχε ενημερώσανε ή όχι τα υπάσχετος καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που οδήγησε στο θάνατο πολλούς. Αυτή η υπόθεση συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα των αγνοωμένων και την αντιμετώπιση από την Κυπριακή Δημοκρατία κυρίως των αγνοωμένων, δηλαδή οι πεσόντες, οι εκτελεστέντες, οι οποίοι ξέρανε, ήξερε η Κυπριακή Δημοκρατία που ακριβώς είναι η σωρός τους ή τα οστά τους, τα οποία πολλές φορές μετακινήθηκαν στη διάρκεια αυτών των ετών, διότι φυσικά οι ομαδικοί τάφοι οι οποίοι δημιουργήθηκαν πρόχειρα οδήγησαν σε μια τακτική τους Τουρκοκύπριους και γιατί είχαν κάνει εγκλήματα και οι παραστρατιωτικοί οι Τουρκοκύπριοι. Επομένως μετακινούσαν και έτσι οι τοποθεσίες δεν είναι εύκολο να επισημανθούν προκειμένου να γίνουν εκταφές κλπ. Επομένως υπήρχε η περίπτωση μιας μητέρας Χανιώτισσας η οποία ήθελε να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του γιού της. Και τύχη του γιού της. Λοιπόν, δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή, είναι άξια όμως διότι αυτή άνοιξε αν θέλετε από τη μία πλευρά το δρόμο προκειμένου αυτό το δράμα το οποίο ήταν ένα κρυφό δράμα στον Δήμο της Μακεδονίτσας ο οποίος φιλοξενεί σε εισαγωγικά εκεί είναι η τάφη, η καινοτάφη ακόμα των Πεσόντων στον αγώνα του 1974 εκεί είχε ταφεί και τον Νόρα Πλάς 4, τον Νίκη 4 μαζί με τα υπολείμματα της ορούς ορισμένων από τους καταδρομείς που δεν μπόρεσαν να τους φάρουν γιατί το αεροπλάνο διελήφθη και εγώταν και επομένως η μισή περίπου ήταν εκεί και εκεί λοιπόν στον Τύμβο σκεπάσανε το αεροπλάνο αυτό και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανείς δεν ήξερε τι είχε εκεί από κάτω. Έως ότου λοιπόν έγινε αυτή η κίνηση η οποία επέτρεψε γιατί η κυρία αυτή η Χανιώτισσα προσέφυγε κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ναι μεν για νομικούς λόγους μπορεί να μην έγινε δεκτή η προσφυγή της, άνοιξε όμως το δρόμο για την υποχρέωση την Κυπριακή Δημοκρατία να αντιδράσει διαφορετικά και άνοιξε ο τύμβος και από εκεί και πέρα άρχισαν και επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες αναγνώρισης και με DNA και μάλιστα, όλα αυτά. Και τέλος, κάτι που γνώριζε και το είχε σκεπάσει. Απλά το είχε σκεπάσει. Το είχε σκεπάσει, ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Να μην σκεπάσουμε κύριε Σαχίν το Κυπριακό. Έχετε δίκιο. Κύριε Περάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα.